Αυτό ήταν ο Shred, ένα από τα πιο διάσημα steakhouse του κόσμου και σήμερα παρέμει το ψηλό ήρθαμε για να δοκιμάσουμε και να βαθμολογήσουμε το μενού του. Το συγκεκριμένο βρίσκεται Κωνσταντινούπολη και είναι από τα πιο φθηνά που υπάρχουν, οπότε παράλληλα με τη γεύση θα βλέπουμε και το πόσο κοστίζει το κάθε προϊόν που παίρνουμε. Μπαίνοντας μέσα, το πρώτο πράγμα που βλέπεις είναι αριστερά ψυγείο ρήμανσης και δεξιά ποικιλία κρεάτων τύπου σουβλάκια, παϊδάκια και φιλέτα. Στη συνέχεια ευθεία μπροστά η τραπεζαρία και εκεί πιο δίπλα αυτό το γυάλινο τύπου μνημείο. Πίσω ακριβώς 6 υπερπολιτελείς συντηρητές κρασιών και προφανώς κάδρα της μεγάλης μας φίρμας. I'm Chris, nice to meet you. Αυτό είναι ο Σαλέμ, μέτρη του εστιατορίου και βασικό σερβιτόρο μα για όλο το γεύμα. Αφού μα έρβηρε νερό, σκανάραμε τον barcode για να δούμε το μενού και να επιλέξουμε τα πιάτα που θα είναι διαγωνιζόμενα για το σημερινό βίντεο. 9 κόρσεις μαζί με το γλυκό και το μόνο που έμεινε πλέον είναι να του πω το ψήσιμο. All medium rare, yeah, all medium rare. Exactly. Wow, do you want a salad? We have a best salad. No salad. Για ορεκτικό θα δοκιμάσουμε beef carpaccio, μόμος χάρη δηλαδή, κομμένο σε απίστευτα λεπτές φέτες μαζί με ρόκα και ένα πατατάκι παρμεζάνα στυλιγμένα αρμονικά και στολισμένα με ελαιόλαδο, αγγλική μουστάρδα και σιρόπι. Βαλσάμικο. Αφού αλατιστεί, θα κοπήσει 3 μέρη και θα μπει στο πιάτο μας για εκτέλεση. Αρχικά, αυτό εδώ είναι μούφα. Θα παίξουμε με κρυστάλλι. Beef carpaccio έχω ξαναφάει μόνο στο Ντουμπάι, μάγκες να ξέρετε. Είχε κεράσει ο Ντάμιον. Ψηλέ, δοκίμασε. Να δοκιμάσω, μάγκες. Εγώ δεν είμαι πολύ φαν του τόσο. Δες το σαν αλατικό, όχι σαν μπριζόλα. Σε όλα τα πιάτα γενικά που θα έρθουν να παίρνει λίγο απ' όλα για να έχει το 100% experience. Vegan. Εγώ θα βάλω ένα 8,9. 8,9, ε! Yeah. Αρκετά ωραίο, θα του βάλω ένα 8,2. Συνεχίζουμε με το course νούμερο 2, σα σλίκ, το οποίο είναι μαριναρισμένο μοσχάρι σε σουβλάκι με κρεμμύδι. 30 ευρώ το κόστος, σου παρακαλώ. Αρχικά να πω ότι είναι άψογα ψημένο. Πεντανόστιμο λιώνει στο στόμα. Επειδή κρατάω μικρό καλάθι και μετά θα του βάλω 8,5 στα 10. Αν και υπό άλλες συνθήκες θα πήγαινε πολύ παραπάνω. Τέρμα φράτο, μάγκες, τέρμα smooth. Θα του βάλω ένα 8,6. Παράλληλα με το σα σλίκ, έσκασε μύτη και αυτό το τρόλεϊ. Και μια και που το σήκωνε η φάση, πήραμε κοκτέιλ. Ένα από τα αγαπημένα μου μάλιστα. Ακόμα και το κοκτέιλ. Είναι το καλύτερο Basil Smash που έχω πιει. Αν εξαιρέσει αυτά που έφτιαχνα εγώ. Καπάκι πάμε για round 3. Lamb chops. Κοινό αρνίσια παϊδάκια τα οποία από την όψη και μόνο φαίνονται full τρυφερά και ζουμερά. Αρκετά ελκυστικά. Πολύ πολύ τούμπανο, σοβαρά. Αφού δοκιμάσαμε τόσο εγώ όσο και ο ψηλό κατευθείαν είπα. Μποκό. Παϊδάκι γάλακτο, αφράτο τέρμα. Πώ τα λέγα. 8,9. 8,9 πιο ωραίο τόσο slick. Ναι, ναι, ναι. Πιο απαλό, πιο ωραίο, πιο τρυφερό. Εντάξει, κοίταξε το ένα είναι μοσχάρι, το αυτό είναι αρνί. Εγώ θα το βάλω πιο χαμηλά, αν και είναι υπερβολικά ζουμερό και τούμπανο παϊδάκι. 8,2 στα 10. Τέλειο. Οτιδήποτε πάει πάνω από 7,5 γενικά είναι εξαιρετικό, να ξέρετε. Αφού καταβροχθήσαμε το κάθε παϊδάκι, λες και ήμασταν νηστικοί, έφτασε το course νούμερο 4, το οποίο δεν είναι άλλο το διάσημο μπέργκερ. Καραμελωμένα κρεμμύδια, μπέικον και τσένταρ σε ψωμάκι μπριό με σουσάμι αγκαλιάζουν ένα 100% μοσχαρίσιο μπιφτέκι. Έχουν κάτι spicy και σαν να έχουν σκόνη τυρί ή κάτι τέτοιο. Σαν πατατάκια. Άμα τσίγανε και σπιτικέ θα ήταν. Μείον ένα για μένα σε αυτό, 7,5 πατάτε. Πατάτα είναι μάγκε και εγώ 7 βάζω. Μοσχοβολάει. Αρκετά νόστιμο. Δεν μπορώ να πω ότι είναι κάτι το ιδιαίτερο που δεν έχω ξαναφάει ακόμα και Ελλάδα. Καμία σχέση με αυτά που φτιάχνω σπίτι. Παρ' όλα αυτά, αρκετά αξιόλογο μπέργκερ. Του βάλω 8 στα 10. Στα 15 ευρώ η τιμή του για όσους αναρωτιέστε. Πάμε να δούμε τι έχει να πει και ψηλός. Φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Πολύ νόστιμο μπέργκερ. Τραγανό ψωμάκι. Το τσένταρ δένει μαζί με το κρέας, το μπέικον. Γίνεται ένα συνδυασμός πολύ δυνατός. Να χαρώ εγώ γευσηγνώστη Στίβη. Και βάζω ένα 8,2. Εντάξει, μπορείς και από Ταραντίνο και από Μπέργκερ να πάρεις αντίστοιχο μπέργκερ, φίλε. Είναι πολύ ωραίο. Το λιγότερο ενδιαφέρον από ό,τι μας έχουν σερβίρει μέχρι τώρα νομίζω ότι είναι. Σε αυτό το σημείο να τονίσω ότι για κάθε course μας άλλαζαν και πιάτο και μαχαιροπύρουνα. Κάτι που εγώ προσωπικά εκτιμάω πάρα πολύ καθώς δούλευα εστίαση σχεδόν 10 χρόνια. Όσοι παρακολουθείτε έστω και όχι τακτικά μου Shred στα social, σίγουρα θα έχετε ήδη το συγκεκριμένο πιάτο. Steak ψημένο rare, κομμένο στη μέση και χαραγμένο, έτοιμο να υποδεχτεί ένα ή δύο τραγανά και καυτά κομμάτια λίπου στα οποία θα μπουν μέσα του και θα το ψήσουν όσο πρέπει, δίνοντας εκτός από άρωμα και μια μοναδική γεύση. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Δείτε μόνο με πόσο ευκολία το μαχαίρι διαπερνάει τις ίνες του κρέατος. Όχι, πείτε μου στα σχόλια, σας άνοιξε η όρεξη βλέποντάς το ή όχι. Εγώ προσωπικά, ακόμα και τώρα που μοντάρω, μου τρέχουν τα σάλια. Δες εδώ πώς έχει στάξει, ε. Να στο φέρω πιο κοντά. Τσεκάρετε λίγο εδώ, σοβαρά. Εμοσφαιρίνη, μάγκες, τέρμα. Εμοσφαιρίνη λέγεται. Μοιοσφαιρίνη ονομάζονται χυμί της μπριζόλας. Είναι 100% πρωτεΐνη και σε καμία περίπτωση δεν έχει αίμα, όσο κόκκινο κι αν φαίνεται. Καλύτερο αλάτι, μάγκες. Θέλει μια μπουκιά από όλα μαζί. Και κρατς κρούτς, ή μοσχάρι. Το ψήσιμο είναι ακριβώς όπως μου αρέσει, να ξέρετε. Εντάξει, οφείλω να ομολογήσω πάρα πολύ καλό. Φέρνει φουλ σε αυτά που φτιάχνω σπίτι. Δεν μπορώ να του δώσω κάτι λιγότερο από 9. Ειδικά με αυτό το λίπος που βάζουν στη μέση και το ψήνει και από τη μέσα μεριά. Το πάει next level.
Από σένα θέλω να δω να τρως το λίπος μόνο του όλο. Σε μια μπουκιά. Εννοείται αυτό, μαζί με το καταπληκτικό κρέας. Όλο έτσι. Χώς το μέσα. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ από τις εκφράσεις του και μόνο νομίζω ότι το λάτρεψε. Θα κλάψω. Το. Εμείς μπορεί να είμαστε αρνητές του 10, αλλά αυτό είναι 9,3 μάγκες. Wow. Σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να σου πω για το χορηγό του σημερινού βίντεο, τη Manscaped, νούμερο 1 μηχανή για να ξυρίζει τα μπαλάκια σου παγκοσμίω. Η Lawn Mower 4, χάρη στην εξειδικευμένη κατασκευή τη, κόβει 100% ανώδυνα χωρίς κοψίματα στην ευαίσθητη περιοχή και το καλύτερο απ' όλα, μπορείς να κάνεις τη δουλειά σου στο μπάνιο την ώρα που λούζεσαι καθώς στην αδιάβροχη. Τα δύο αγαπημένα μου προϊόντα μέσα μετά τη Lawn Mower είναι το Ball Deodorant και το Ball Toner, ψεκά στην ευαίσθητη περιοχή κατευθείαν μόλις τελειώσει από τις ξυριστικές σου υποχρεώσεις και κατευθείαν νιώθεις την αίσθηση φρεσκάδας και ευεξίας. Τέλος το Weed Wagger για τις τρίχες της μύτης ώστε να μην πετάχονται έξω σαν κεραίες, πανεύκολο στη χρήση του πατώντας μόνο ένα κουμπί. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ πρώτα σε εσάς και μετά στη Manscaped που τους τελευταίους μήνες βοηθάει full το κανάλι χορηγώντας τέτοια μεγάλα βίντεο τα οποία είναι αρκετά ακριβά στη τσέπη. Πράγμα το οποίο προφανώς δεν θα γινόταν πραγματικότητα άμα δεν στηρίζατε εσείς. Δείτε τώρα όλα τα προϊόντα από το πρώτο link της περιγραφής στο manscaped.com και τσιμπήστε εννοείται με 20% έκπτωση βάζοντας κωδικό Chriscale. Για ακόμα μια φορά αλλαγή σερβίτσιου και επιτέλους θα είναι η πιο ακριβή μπριζόλα για σήμερα αξίας 115 ευρώ για 300 γραμμάρια επιχρυσωμένο μοσχάρι παρακαλώ. Το οποίο σερβίρεται παρέα με ξηρό πάγο για ένα μοναδικό σουκοπίση, ίσα ίσα για να ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα steak λόγω των φύλων χρυσού. Σερβίρισμα στο πιάτο από δύο κομματάκια τα οποία από ό,τι φαίνεται έχουν ψηθεί άριστα και κάπου εδώ νομίζω ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε. Εδώ έχουμε το δεύτερο πιο ακριβό item του μενού, επιχρυσωμένο ribeye. Η μαρμάρωση μέσα φαίνεται υπερβολικά καλή για απλό black angus, νομίζω ότι είναι black angus τουλάχιστον. Τέλεια ψημένο, μυρωδιά θεσπέσια, πάμε να δούμε και στη γεύση. Βάζοντας στο στόμα, κατευθείαν η χημεία και τα ζουμιά της μπριζόλας μου πλημμύρισαν τον ουρανίσκο, δίνοντάς μου αυτή την έκρηση ντοπαμίνης που αναζητάω όταν τρώω steak. Πω, πω, πω. Εντάξει, μάγκε σκοτώνει τον μπριζολίδι, είναι top. Θα του βάλω ένα 9,3 στα 10. Κρυστάλ μάγκες μόνο. Έχεις ξαναφάει χρυσή μπριζόλα? Ζελατόι έχει πάνω αυτό όπως βλέπετε. Billionaire by now. Είναι billionaire by now. Ζελατόι όλο γύρω γύρω. Ζελατόι όπως βλέπετε. Το ζελατόι ριμπάιν, παιδιά, 9,5 γιατί είναι τέρμα ακριβές ψήσιμο όπως το ζητήσαμε. Επειδή έχει το χρυσό εννοείται πάνω, είναι το εντυπωσιακό κομμάτι. Πεθαίνω να σε ακούω να κάνεις ready για φαγητό, είναι λες και το προσπαθείς. Ναι, προσπαθώ. Ξαναδοκιμάζω το δεύτερο κομμάτι για να σας πω ακριβώς τη βαθμολογία. Αφού είπες 9,5. Άρα στο λάμ***. Πώς, το αφεντικό που είναι που ήθελε να ακουμπήσει το κύπελο και έπριζε. Πάει χρυσούτσκα. Έχω πάθει στοματικό οργασμό. Επόμενο course, κάτι πολύ special, αξίας 50 ευρώ παρακαλώ για ατομική μερίδα, σερβιρισμένο με μισή πατάτα ψημένη στη σχάρα. Για να δούμε, θα ανταπεξέλθει στην ακρίβεια της τιμής του, δίνοντάς μας ένα ποιοτικό αλλά και μοναδικό experience. Τελευταίο πιάτο για τα αλμυρά τουλάχιστον, το γλυκάδι μας. Έχω παραγγείλει κόμπε. Θέλω να δω άμα είναι wagyu, όπως ξέρετε, έχω μια μικρή εμπειρία σε αυτά και με μια μπουκιά θα καταλάβω. Είναι αρκετά φθηνό πάντως για να είναι wagyu α5. Μπορεί να είναι μικρότερη τάξη μαρμάρωση. Το κόψουμε με το πιρούνι. Είναι ok. Εντάξει, είναι πάρα πολύ νόστιμο, πάρα πολύ τρυφερό. Αλλά Wagyu α5 δεν είναι για κανένα λόγο, να ξέρετε. Παρ' όλα αυτά, σαν steak, 1-9 στα 10 του το δίνω. Υπέροχη μπριζόλα, απλά όχι Wagyu α5. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, έχει φτάσει η σειρά του ψηλού. Εντάξει, ότι είναι λουκούμι, είναι φίλε. Τέρμα λουκούμι, είναι, όχι λουκούμι. Έχεις φάει Wagyu α5 ποτέ? Ναι. Σε μένα. Έχω δοκιμάσει ένα, ναι. Του βάζω ένα 9,4. Πολύ δυνατό. Ναι. Εννοείται δεν μπορούμε να φύγουμε χωρίς να δοκιμάσουμε ένα από τα παραδοσιακά γλυκά, μπακλαβά με τον τουρμά. Κουστά μπακλαβά. Ναι. Για άλλη μια φορά, ο Σαλέ μας άλλαξε σερβίτσια και τσακ μπαμ σκάνε μπροστά μας δύο επιλογές από τις οποίες προφανώς θα δοκιμάσουμε από μία. Ένα mini show ανοίγματος του παγωτού ώστε να κάτσει καλά με στον μπακλαβά, σερβίρισμα και πάμε να γευτούμε αυτά τα δύο λαχταριστά εδέσματα. Ξεκινάμε εδώ. Μπακλαβά, έχει λιώσει κιόλας λίγο. Λες και τρως γλυκό βούτυρο με παγωτό. Πολύ καλύτερο από αυτό που φάγαμε στο cheat day. Εμένα και λιγότερα σιροπιαστά δεν μ' αρέσουν. Για γλυκό που δεν τρώω, μόνο μαζί με το παγωτό όμως θα του βάλω 8 στα 10. Εγώ επειδή είμαι λάτρης του γλυκού, βάλω 9. Αυτό τι είναι το άλλο, ξέρεις? Όχι. Η μπάλα έχει μέσα και κάτι κόκκινο. Σαν τούρτα είναι, πατησερής, ε. Κρέμ μπρουλέ μου θυμίζει λίγο. Κρέμ μπρουλέ είναι αυτή η καραμέλα που τις κάνουμε τη φωτιά. Έχει και κρέμ μπρουλέ. Τι έχει κρέμ μπρουλέ, τι λες? Κρέμ μπρουλέ γεύση. Δεν σου είπα ότι είναι. Ό,τι να είναι, να ξέρετε. Δεν σου είπα ότι είναι κρέμ μπρουλέ. Πάρε τη φράουλα εδώ και με σταμάτα. Δεν είναι βραλβατόμουρο. Αδιάφορο τελείω. 6 στα 10 εγώ θα πάρω. Ωραία, 8 στα 10. Γενικότερα, μάγκε στο σερβις εκπληκτικό. Ήταν αυτό που με έκανε τη μεγαλύτερη εντύπωση το πόσο ευγενικό είναι ο κόσμο και το πώ συνέχεια σου αλλάζουν τα πιάτα με το κάθε course. Αν έρθει η Κωνσταντινούπολη, σα το συστήνω ανεπιφύλακτα. Ίδια ποιότητα φαγητού με πολύ πιο πάνω τιμές σίγουρα όχι. Σας συνολικό experience θα βάλω 8,5 στα 10 σύμφωνα με αυτά που πήρωσα. Ξεχάστε να κάνετε like, subscribe και τσεκάρετε το επόμενο βίντεο.